Καλησπέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα βίντεο PC Mangas. Πολλοί με ρωτάτε για τα ακουστικά, βλέπετε αυτό εδώ πίσω και ρωτάτε πώς το έχω φτιάξει, αν το έχω αγοράσει ή όχι. Λοιπόν, πριν από πολύ καιρό είχα κάνει ένα βίντεο, πριν μάθω ακόμα τα βασικά, τον Ομοντάρο να φτιάχνω εικονίτσες στο Photoshop, γενικά να επεξεργάζομαι το κανάλι μου καλά. Είχα φτιάξει ένα βίντεο tutorial πώς να φτιάξεις βάσεις για τα ακουστικά. Το βίντεο αυτό ήταν σε άθλια κατάσταση, όχι τόσο εικόνα όσο ήχο. Οπότε πήρα, το επεξεργάστηκα, το έκοψα, το όραψα και θα βάλω κάποιες προσθήκες εξτρά για να σας δείξω ένα mini tutorial σε 10-15 λεπτά για πώς να φτιάξετε έξυπνες βάσεις για τα ακουστικά σας. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί το δεύτερο κομμάτι του βίντεο, επειδή με βόλευε πιο καλά το κινητό, γιατί τότε με κινητό το τραβούσα, να είναι κάθετο, θα έχει από τα περιθώρια. Θα έχει δύο περιθώρια μαύρα, αλλά εντάξει, νομίζω ότι δεν θα είναι τόσο δυσάρεστο. Η ποιότητα της εικόνας είναι αρκετά ικανοποιητική, θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Και στο τέλος θα σας κάνω ένα μικρό update για το συγκεκριμένο. Οπότε πάμε να δούμε το PC Mangas που έφτιαξα για εσάς, επιστροφή και ελπίζω σιγά σιγά να καταφέρω να κάνω κι άλλα. Βαρέθηκες να μαζεύεις ακουστικά και δεν ξέρεις πώς να τα τακτοποιήσεις? Ο PC Mangas είναι εδώ για σένα. Καλησπέρα σας, τσεκτεκνάω, είμαι ο Κώστας και σήμερα θα σας δείξω έναν πολύ όμορφο και πρακτικό τρόπο για να φτιάξουμε στηρίγματα για τα ακουστικά μας. Αν έχουμε πάρα πολλά ακουστικά και θέλουμε να τα τακτοποιήσουμε, νομίζω ότι είναι ο πιο απλός και φθηνός τρόπος, αν πιάνουν και λίγο τα χέρια σας, γιατί σκεφτείτε, για να αγοράσουμε ένα stand για ένα ζευγάρι, για ένα ακουστικό μάλλον, θα χρειαστούμε γύρω στα 20 με 40 ευρώ. Αν έχετε 5-6 ζευγάρια ακουστικών όπως έχω εγώ, πάμε γύρω στα 200 ευρώ για την πλάκα. Για το προτζεκτάκι αυτό θα χρειαστούμε ένα σιδηροπρίωνο. Αν είστε τυχεροί όπως εγώ και έχετε σέγα με μύτη για σίδερο, κρατήστε τη σέγα. Ιδάλλως με το σιδηροπρίωνο. 2-3 βίδες μικρής διαμέτρου, γύρω στα 2 με 3 εκατοστά είναι καλά, 2 εκατοστά είναι δανειές. Ένα τρυπάνι, έχω προσαρμόσει μύτη για αλουμίνιο των 5 χιλιοστών, δεν θέλουμε πολύ μεγάλη μύτη. Και εδώ είναι το καλό. Λοιπόν, ο αδερφός μου έτυχε να βρει μια φορά εκεί που περπατούσε πεταμένο ένα κουτί από γεμιστά, αυτά που μπαίνουν τα μπισκότα εδώ και πέφτουν στα περίπτερα. Με το που το είδα αυτό, ήρθε στο μυαλό μου το project αυτό, όπως θα σας το δείξω. Εάν δεν έχετε το συγκεκριμένο πραγματάκι να βρείτε, μπορούμε να κάνουμε άλλες εναλλακτικές και θα σας δείξω πριν αρχίσω το project. Μία εναλλακτική είναι να πάρουμε γωνίες. Αυτές οι γωνίες είναι γωνίες στερέωσης επίπλων για να στηρίζονται παραπέζια, καρέκλες και ράφια. Αυτή εδώ, ακριβώς όπως είναι, βιδώνεται πάνω σε ένα ξύλο στο πλαϊνό μιας ντουλάπας ή μιας βιβλιοθήκης και δείτε, αν φαίνεται, έτσι όπως θα είναι, μπαίνει το ζευγάρι τα ακουστικά ακριβώς από πάνω και είμαστε μια χαρά, οπότε ούτε κόπος ούτε τίποτα. Αυτός είναι ο πιο απλός και πρακτικός τρόπος. Αλλά επειδή εγώ το ήθελα λίγο πιο εξειδικευμένο, το πήγα ένα βήμα παραπέρα. Επίσης μπορούμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα και με βίδες απλές. Βάζεις τις βίδες όμως, θα το κάνουμε όμορφο. Ας ξεκινήσουμε με αυτά που θα χρειαστούμε για αρχή. Τους βάλουμε τις βίδες στην άκρη. Λοιπόν, παίρνουμε το πλαστικό μας αυτό εδώ και να βγάλω αυτό από εδώ. Μαρκάρω πάνω κάτω το πόσο θα χρειαστώ. Εγώ έτσι όπως το κόβω δεν θέλω πολύ μεγάλο, δεν θέλω να είναι πάνω από 4-5 εκατοστά το μήκος. Το θέλω γύρω, δεν ξέρω αν φαίνεται, λοιπόν, κάπου τόσο και πιο μικρό, όχι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή 1-2 εκατοστά θα σπάσει πολύ εύκολα. Το ιδανικό μήκος είναι γύρω στα 4-5 εκατοστά. Σας είπα ότι ο πιο απλός τρόπος και ο πιο οικονομικός είναι αν έχετε ένα απλό σιδηροπρίωνο. Ξεκινάμε να κόβουμε, είναι λίγο δύσκολο στην αρχή, ξεκινάμε να κόβουμε το πλαστικό μας, αλλά επειδή εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα δοκιμάσω να το κόψω με το...
να μαζέψω τώρα το κομμάτι από κάτω. Σας το... και για να ξέρετε, αν το κάνατε με απλό πριονάκι, αυτό εδώ, θα φάτε πολύ ώρα, σας το λέω. Ο πιο γρήγορος και πρακτικός τρόπος είναι το σιδηροπρίωνο, η σέγα βασικά. Λοιπόν, να στη βάλουμε στην άκρη γιατί είναι και αρκετά επικίνδυνο προς το παρόν. Δείτε, ένα τέτοιο κομμάτι θέλω πάνω κάτω. Αρκετά απλό, αρκετά πρακτικό. Λοιπόν, βγάζω το αυτοκόλλητο, αυτά έχουν και αυτοκόλλητα επάνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και έχουμε αυτό εδώ το πολύ όμορφο κομμάτι. Αυτό που θα κάνω είναι να το κόψω στο κέντρο, ώστε να πετύχω από τη μία πλευρά να έχω πιο μακρή, πιο μακριά πλευρά και στην άλλη την κοντή. Παίρνω το σιδηροπρίωνο μου ή τη σέγα μου ανάλογα με το τι έχω. Δοκιμάζω. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, έχουμε παρουσιαστεί δύο παρόμοια κομμάτια. Εγώ τα κόψα λίγο στραβά, εσείς μπορείτε να τα κόψετε λίγο πιο ίσια ανάλογα με την ώρα, αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ γύρω-γύρω έχουν γρέζια. Έχουν δημιουργηθεί γρέζια από τον τρόπο που το έκοψα. Που λιστράνε, λοιπόν. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι είτε με μία λίμα, αν έχετε λίμα, θα προσπαθήσουμε να τα λιάνουμε, να γίνει αρκετά όμορφο και πρακτικό. Αν δεν έχετε λίμα, δεύτερη εναλλακτική είναι ένα κομμάτι γυαλόχαρτο. Αυτό που κάνετε είναι τρίβετε το πλαστικό ώστε γύρω από κάθε πλευρά του ώστε να δημιουργήσουμε μια ομοιόμορφη κατασκευή. Δηλαδή δεν θέλω να έχω αιχμηρές γωνίες, δεν είναι και όμορφο, δεν είναι και αισθητικό. Αυτό θα σας πάρει αρκετή ώρα να το φτιάξετε. Το γυαλόχαρτο είναι πιο ωραία λύση, πιο εύκολη από ότι λιένουμε λίγο και εδώ τις γωνίες ώστε να είναι καμπύλες. Ακόμα και στραβό να το κόψετε λίγο, ακόμα και να σας φύγει κάποιο κομμάτι, με το γυαλόχαρτο όλο αυτό βελτιώνεται. Και ξανα... έρχεται όπως το θέλετε, δηλαδή με το γυαλόχαρτο μπορείτε να το φέρετε στα μέτρα σας πολύ όμορφα και εύκολα. Αυτό εδώ που έκανα είναι ένα κομμάτι ξύλο και τύλιξα γύρω του ένα γυαλόχαρτο, το σύραψα για να είναι πρακτικό να το δουλεύω. Είναι μια πολύ εύκολη πατεντούλα που μπορείτε να κάνετε. Επίσης, στα πλαίσια είναι να κατασκευάσω και κάποια πραγματάκια στο κουτί και θα σας δείξω, θα είναι δική σειρά αυτή. Λοιπόν, παίρνω ένα πανί και φροντίζω να καθαρίσω τη σκόνη που δημιουργήθηκε και από το τρίψιμο και από το κόψιμο. Αν έχετε και λίγο νερό, λίγο άζεξ ή λίγο ινόπνευμα, το βρέχετε. Βλέπετε το ένα το κομμάτι ατελές. Και κάπως έτσι είναι το κομμάτι που μόλις λίανα, βλέπετε, έχουν φτιαχτεί οι πλευρές του. Μπορείτε να το λιάνετε όσο θέλετε εσείς, όπως σας αρέσει. Μπορείτε να του δώσετε σχήματα, μπορείτε να το κάνετε στρογγυλό, τρίγωνο. Αν θέλετε να το βάψετε, δεν είμαι το συγκεκριμένο επειδή είναι πλαστικό, δεν θέλω να το τρίψω άλλο και να το χαλάσω για να το βάψω. Το θέλω διάφανο, είναι πιο ωραίο. Αλλά αν θέλετε να το βάψετε, τότε τρίβετε όλη την επιφάνεια και απλά με κάποιο σπρέι το περνάτε, είστε εντάξει. Αφού λοιπόν το τρίψω, το λιάνω και το καθαρίσω, να μην έχει σκόνες, καθαρίζω και την επιφάνειά μου. Πάντα γενικά όταν κάνετε πράγματα, φροντίστε να κρατάτε την επιφάνεια που δουλεύετε καθαρή. Περνάω στο επόμενο βήμα και το επόμενο βήμα είναι, βλέπετε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ την πλευρά, στη μακριά πλευρά, θα κάνω μία τρύπα. Η τρύπα να φροντίσετε, αν δείτε, να είναι πιο ψηλή. Από ότι, πιο ψηλά από ότι το μικρό κομμάτι και αυτό για να μπορέσετε να το βιδώσετε εύκολα. Ξεκινάω, προτιμάω είτε μύτη για το τρυπάνι για ξύλο είτε για αλουμίνιο, προτιμώ το αλουμίνιο προσωπικά γιατί είναι πιο εύκολο για το πλαστικό. Λοιπόν,
Μία τρύπα αρκεί, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Όπως βλέπετε, να του βάλουμε και λίγο στο φως. Η τρύπα μας είναι εδώ πέρα. Όμορφο, καθαρό, τακτοποιημένο. Και γιατί έκανα αυτή την τρύπα? Γιατί εδώ πέρα θα μπει η βίδα, η οποία θα το κρατήσει πάνω στην επιφάνεια. Προτιμάω ξυλόβιδες γιατί είναι πιο όμορφο, όπως και θα σας δείξω, να το τακτοποιήσουμε πάνω σε μια ξύλινη επιφάνεια. Λοιπόν, παιδιά, προτιμάμε για να τακτοποιήσουμε και να βάλουμε τα συγκεκριμένα πιαστράκια που φτιάξαμε μια ίσια επιφάνεια ξύλινη. Κατά περίπτωση, μια βιβλιοθήκη, όπως βλέπετε εδώ, έχω τη βιβλιοθήκη μου. Είναι ακριβώς πίσω από το γραφείο μου. Θα σας το δείξω και ολοκληρωμένο πώς θα γίνει. Ώστε να μπορέσουμε να τα βάλουμε και να είναι όλα και όμορφα και ωραία σε μία σειρά. Αυτό που θα κάνω είναι πάνω κάτω να υπολογίσω. Θέλω να τα βάλω όλα σε μία σειρά. Άρα προσπαθώ να υπολογίσω πάνω κάτω πόσο ύψος απέχει το ένα από το άλλο αν τα βάλω, να μην πέσουν πλακωμένα το ένα στο άλλο. Πρώτα απ' όλα ανοίγω μία τρυπούλα εδώ πέρα, ή αλλιώς αν έχω τρυπάνι με βίδα για κατσαβίδι, απλά το βιδώνω κατευθείαν. Και εδώ πέρα, αφού να σας δείξω κιόλας, προσπαθώ πολύ εύκολα και απλά να βιδώσω τη βίδα μου με το πιαστράκι. Λοιπόν, είναι το πιο εύκολο κομμάτι αυτό. Δεν το θέλω πάρα πολύ σφιχτό, αλλά δεν το θέλω και πάρα πολύ χαλαρό. Θέλω να είναι αρκετά στερεό, ώστε να μην περιστρέφεται. Δεν θέλω να περιστρέφεται. Θέλω να μπορεί να κρατηθεί. Βέβαια, αν είχα δύο βίδες, θα ήταν πιο σταθερό. Αλλά νομίζω ότι είναι υπερβολή για ένα τόσο μικρό κομμάτι να βάλουμε δύο βίδες. Λοιπόν, όπως βλέπετε, αρκετά σταθερό και υπολογίζω ώστε να βάλω 1, 2, 3, 5, 10 όσα κομμάτια θέλω σε μία σειρά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να θέλω να σας δείξω πώς θα κοιτούμε και τα ακουστικά. Λοιπόν, σιγά σιγά. Μια συμβουλή θα είναι, ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι το headset, τα ακουστικά σας, να το κάνετε πιο πλατή. Σας είπα είναι 4 με 5 εκατοστά. Αν δείτε εδώ, αυτό εδώ το κομμάτι είναι λίγο πιο πλατή. Αυτό είναι γύρω στα 6 εκατοστά περίπου το μήκος του, και αυτό το έκανα γιατί ήθελα να βάλω ένα πιο βαρύ headset. Γενικά, να προτιμάτε τα πιο μεγάλης διαμέτρου πιαστράκια που φτιάχνετε να τα χρησιμοποιείτε για τα βαριά σας ακουστικά. Ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ έχω τα Siemens. Ορίστε. Επίσης τακτοποιώ και το καλώδιο. Γενικά, αυτό που με εκνευρίζει στα ακουστικά είναι ότι αν έχετε πολλά, όλος ο τόπος γεμίζει με καλώδια. Οπότε είναι μια απελπισία. Οπότε το πιο πρακτικό κομμάτι είναι, τα βάζω, τα τακτοποιώ, ώστε να παίρνω πάντα το ακουστικό που θέλω. Λοιπόν, από κάτω θα βάλω τα Siberia. Χωρίς πολλά, όμορφα και τακτοποιημένα. Οπότε, κάπως έτσι, κατάφερα να οργανώσω 4 ζευγάρια ακουστικά, το ένα κάτω από το άλλο, εξασφαλίζοντας και άπειρη πρακτικότητα και ένα όμορφο αποτέλεσμα, το οποίο πραγματικά, αν έχετε στο σπίτι σας μεγάλο αριθμό εξοπλισμού, πολλά ακουστικά, θα ήταν πολύ όμορφο να μπαίνατε και να τα βλέπετε το ένα κάτω από το άλλο. Εμένα είναι ακριβώς δίπλα από το γραφείο μου, κάποια στιγμή θα σας κάνω και ένα tour. Θα ήταν πολύ ωραίο να μπαίνετε και να κάθεστε, να είναι όμορφα διακοσμημένα και να διαλέγετε τα ακουστικά που θέλετε. Είναι αρκετά στερεά, μην τα βλέπετε έτσι, και να τα χρησιμοποιείτε και μετά να τα ξαναβάζετε πάλι στη θέση τους, εξασφαλίζοντας και μέγιστη εργονομία και να μην μπλέκετε με πολλά καλώδια και να μην σας πάνε και τα νεύρα. Το μόνο που χρειάζομαι είναι ένα, αν βρείτε το συγκεκριμένο κουτάκι ή ένα πλαστικό ή οτιδήποτε, το χρησιμοποιείτε. Ιδάλλως μην ανησυχείτε, μπορείτε, σας είπα, να πάρετε μια γωνία από σταθεροποίησης επίπλων που βάζουμε αυτό το σίδερο που σας έδειξα πριν. Επίσης, μπορείτε να πάρετε ένα κομμάτι ξύλο μακρόστινο, να το στερεώσετε, να το βιδώσετε πάνω και να τα βάλετε πάνω. Μπορείτε να πάρετε πιαστράκια, ας πούμε στη χειρότερη, θα μπορούσατε να πάρετε και ένα τέτοιο, λίγο πιο πλατή βέβαια, λίγο πιο μεγάλο, και να το βάλετε χωρίς ούτε καν να πιάσετε βίδα. Ή μπορείτε να πάρετε μεταλλικά πιαστράκια, αν δεν θέλετε να φτιάχνετε. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος, όμορφος και καθαρός, ώστε να είστε τακτοποιημένοι. Και ένα μικρό update, μιας και είδατε τη διαδικασία για το πώς να τα φτιάχνω τα ακουστικά μου στο πλάι των επίπλων. Ένα μικρό update.
σχετικά με τη βάση αυτή, η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια, μόνο που αυτή τη φορά δεν κάνω κάτι πολύπλοκο, απλά πήρα ένα κομμάτι ξύλο, το συγκεκριμένο είναι από παλέτα όπως καταλαβαίνετε, το οποίο δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο, έχει τις χαρακές του, είναι λίγο φθαρμένο και το έβαψα, αφού το έτριψα καλά, το έβαψα. Μένα μ' αρέσει γιατί έχει τα σπασίματά του, φαίνεται πάρα πολύ φυσικό και με τον ίδιο τρόπο βίδωσα τις ίδιες βάσεις γιατί μετά έπρεπε να αλλάξω, γιατί το βίντεο είναι αρκετά παλιό, έπρεπε να αλλάξω τη διακόσμηση και τη διαρρύθμιση του δωματίου, οπότε το ξεβίδωσα αυτά τα πλαστικάκια εδώ πέρα που σας έδειξα ότι έφτιαξα και τα προσάρμοσα εδώ, το οποίο μπορώ να το κουβαλάω και να το βάζω όπου εγώ θέλω και να το έχω... να βάζω τα ακουστικά μου. Οπότε νομίζω δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα δύσκολο να φτιάξετε κι εσείς ένα. Τα λεφτά που κοστίζουν τα συγκεκριμένα είναι πάρα πολλά, οπότε είναι μια καλή ευκαιρία και να παίξετε και να φτιάξετε πράγματα. Γιατί είναι ωραίο να φτιάχνεις πράγματα και να κάνεις και κάτι χρήσιμο. Ας πούμε για παράδειγμα, εμένα με έχει βολέψει γιατί έχω βάλει τα ακουστικά μου επάνω και σκέφτομαι να φτιάξω κι άλλα. Με κόστος μηδαμινό. Αν θέλετε, μπορείτε να μηδενίσετε το κόστος ανάλογα με το τι θα βρείτε. Εάν θέλετε να βάλετε κάποια addition όπως χρώματα, μπογιές, ιστορίες, να τα βάψετε να φτιάξετε, δικό σας το τέτοιο. Μπορεί να πάει από 2 ευρώ μέχρι και 15 ευρώ. Αλλά το κέρδος είναι τεράστιο. Τρεις βάσεις για τα ακουστικά, ακόμα και σήμερα στην αγορά, είναι που έχουν αλλάξει τιμές, είναι ακόμα υψηλό το κόστος τους. Οπότε. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εντάξει, ζητώ τη συγγνώμη. Επειδή είναι λίγο παλιό το βίντεο και το ξανάφτιαξα, το επεξεργάστηκα και έκανα τα addition μου μέσα. Check it now. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και να είστε δημιουργικοί παιδιά και να φτιάχνετε πράγματα. Γεια σας.